Τι ωραία. Έτσι πρέπει να κάνουμε εκπομπή, ρε φίλε. Ούτε κόλγα, ούτε τσουμπατζόλου, ούτε τίποτα. Από δεξιά μου, αγάπη Γαβριλίδα, από αριστερά μου, Ελένη Μπούντου. Καλημέρα. Πείτε μια καλημέρα στα λαό σα. Καλημέρα. Δεν πέσα καλημέρα στα λαό. Νίκο, τι είναι αυτά τα κίτρινα που φορά. Τώρα που λείπουν οι άλλοι, έχουμε μαυρίσει λίγο να φαίνεται, ναι. Το χρυσάνθο χάρη και μα είδε. Ναι, εντάξει, πάντα το κάνει, όταν βλέπει κάποιον με κίτρινα χαίρεται. Ναι. Εδώ είμαστε, πάω 24. Και ο Σωτήρης Χαρίκη απέναντι. Πολύ δυνατά είμαστε, φίλε Σωτήρη Δασκαλάκη. Γιατί έτσι, ο συνάδελφος έχει πρόβλημα. Μάλλον. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα πάμε μέχρι και τη μία. Πάω 24. Το γνωστό καλοκαιρινό team με αλλαγές όπως πάντα. Με τον Δημήτρη Μπατζόλου, Σταύρο Κόλκα και τον Γρηγόρη Ατρίδη στην Ολλανδία. Εμείς εδώ στο στούντιο θα πάμε μέχρι και τις 2. Μέρα αγώνα σήμερα. 6 Ιουλίου, το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έστω και με μια ομάδα που, εντάξει, δεν είναι, είναι το κλασικό συνήθως πρώτο φιλικό που δίνουν οι ελληνικές ομάδες με κάποια ερασιτεχνική, έτσι και σήμερα ο ΠΑΟΚ 7, το πρώτο του φιλικό, θα έχουμε μια εικόνα είναι του το τι περίπου θα δούμε. Είναι το κλασικό ξενοδοχείασμα. Ναι, του τι περίπου θα δούμε. Εννοείται βέβαια ότι και εσείς θα ακούσετε και θα διαβάσετε τα γνωστά που διαβάζετε μετά από πρώτα φιλικά όταν είναι κανένα 2, 3, 4. Αυτό που λέγαμε χτες, Νίκο, αν αλλάξεις το όνομα της ομάδας που παίζει ο ΠΑΟΚ, είναι το κλασικό κείμενο. Κάνω το λάθος. Κάνω το λάθος και δεν τα κρατάω τα κείμενα. Δηλαδή, κράτα τα αρέσει αυτά, έχετε τα κείμενα. Υπάρχει κατηγορία. Υπάρχει κατηγορία, τα έχουμε ψάξει όλα. Τα περσινά έχουν μείνει. Ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Απλά θέλει ψάξιμο ονόματα, τα έχει κάπου αφημένα όλα σε ένα. Δεν σε ένα φάκελο. Τα βρήκα εγώ. Λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Σήμερα παίζω πάγο με αυτή τη Σιλβόλντε. Πώς τη λένε, τέταρτη κατηγορία Ολλανδίας. Ναι. Πες, δεν έπαιξε ένα αντίστοιχο φιλικό με μια άλλη Σιλβόλντε. Έπαιξε. Τα κέρδισε, ξέρω εγώ, 3-0. Αλλάζει το σκορ. Αλλάζει λίγο τους παίκτες και πάνω κάτω το τέτοιο είναι ίδιο. Η θέση της Ολλανδίας έκαναν προβλέψεις. 5-1 ο Γρηγόρης. Ξανύχθηκε, εντάξει. 3-0 νομίζω. Τι 5-1, ρε φίλε. 2-0 ο Τσόρμπα. 5-1, όπως είπε και ο Τσόρμπα χθες. Αν ξεκινούσαν χθες το απόγευμα να παίζανε μέχρι σήμερα την ώρα του αγώνα, 5-1 δεν έβγαινε. 5-1 δεν έβγαινε. Υπεραισιόδοξο ο Γρηγόρης. Ναι. 2-0 επικράτησε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Έπαιξε με την συγκεκριμένη ομάδα. Αυτή είναι που είχε γίνει τερματοφύλακα των 120 κιλά. Αυτό, ναι. Ήταν που λένε του Κόλκα. Τον αναφέρει συνέχεια. Σαν τον τέτοιον ήταν αυτό, ρε. Σαν τον. Από το Game of Thrones, το χοντρούμπλι εκείνον. Πώς το λένε τώρα, ξέχασα το όνομα. Νίκο, δεν βλέπετε κιόλα. Ναι, πού μιλάω τώρα. Τι να πει, φίλε Σαντρίδα Καλάκη, δεν υπάρχει. Καλά. Καλά, εσύ, άστα, τελευταία είσαι τελείως off. Μας έχεις μπερδέψει full. Άσε. Κανονικά πρέπει να μας πεις με τις Σιλβόλντες σήμερα τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, αν έχει ξαναπαίξει, πότε, αν κέρδισε και πόσα γκολ έβαλε. Το ιστορικό αυτής της ομάδας, αν συνδέεται με κάποιον παίκτη του ΠΑΟΚ, κάποιος αν πέρασε ήταν να πάει προς τα εκεί, ξεκίνησε προς τα εκεί. Σωτήρια, εσύ πρόβλεψη. Ναι. Και εγώ κάτι τέτοιο. 2-0, 2-1. Ναι, κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, τα φιλικά. Εντάξει, πέρα από τον προπονητή που βλέπει διάφορα, το να κάτσει να το δεις είναι, δηλαδή είναι στιγμές που πραγματικά δεν παλεύεται. Εντάξει, είναι ανάλογα και τον αντίπαλο. Τώρα το σημερινό, ναι. Εντάξει. Τώρα το τελευταίο με την Τβέντε, ας πούμε, που θα είναι και λίγο κοντά στο πρώτο επίσημο. Εντάξει, και τα άλλα δύο με την Μπρίζ και τη Στεάουα είναι κανονικά παιχνίδια, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι με κανονικές ομάδες επιπέδου προκριματικών Champions League. Δηλαδή είναι ματς καλά. Και με τη ΣΤΑΟ περιμένουμε και εξέλιξη. Έχει ένα έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάπως θα κοιτάμε και τον αντίπαλο περισσότερο. Λαγωνικό των μεταγραφών περιμένεις τη ΣΤΑΟ. Αυτά περιμένουμε εμείς. Το καταλαβαίνω. Εσύ δεν τα περιμένεις. Ναι, φυσικά. Νίκο, έχεις να μας πεις και εσύ πολλά σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι. Ήτανε ότι... που χθες λέγατε οι δυο σας στην εκπομπή ότι η ησυχία σχετικά στο μπάσκετ και έσκασε τα πράγματα. Ναι, αλλά προέκυψε το θέμα και προέκυψε και σχετικά ξαφνικά η υπόθεση του Μιλιάνοβιτς. Του Σέρβου. Καλός παίχτης, ενδιαφέροντα στοιχεία. Αλλά εντάξει, είναι ένας παίχτης που θα τα πούμε και στην πορεία. Δεν έχει ούτε τη μεγάλη. Είναι κάποιο ρίσκο, όπως και να το κάνουμε. Αλλά τα στοιχεία του, τα στοιχεία που έχει στο παιχνίδι του, η ηλικία του και όλα αυτά, σε κάνουν να πιστεύεις ότι έχει να δώσει. Έχει να δώσει ο συγκεκριμένος και είναι παίκτης που έρχεται από την Σεβίλη και το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή το ότι έπαιξε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, άσχετα αν δεν ήταν πρωταγωνιστής στην ομάδα του. Αν ήταν πρωταγωνιστής στην ομάδα του, δεν θα έρχονταν στον ΠΑΟΚ. Απλά τα πράγματα. Τον βλέπω τώρα έτσι. Εδώ που μόλις τον έφερε, τον βλέπω έτσι σε ένα λογαριασμό στο Twitter με τη Σεβίλη. Το αυτή λίγο, το αυτή είναι το ένα αυτή. Πρόβλημα. Περίμενε ρε αυτό, ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι δεξιά. Ναι. Λέει ότι θα πάει στην ελληνική ομάδα, ναι. Τον ΠΑΟΚ. Το αυτή του είναι ένα θεματάκι για το παιδί αυτό. Τα υπόλοιπα προσόντα του μας ενδιαφέρουν. Ναι, όχι, είναι, έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σαν παίχτης. Καλό playmaker.
Έχει ενδιαφέρον. Γενικά αυτό που πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος έχει ενδιαφέρον. Δύο πρώτες του κινήσεις είναι σε αυτό το πλαίσιο του να αλλάξει την ομάδα, του να κάνει μια πιο αθλητική ομάδα, πιο νεανική και όλα αυτά. Σε πρώτη φάση το έχει κάνει με τους δύο. Να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Φυσικά εννοείται στην πορεία της εκπομπής κουβέντα με Osterbeck, είτε με Δημήτρη Μπατζόγλου, είτε με Σταύρο Κόλκα, είτε με Γρηγόρη Ατρίδη, να μας μεταφέρει όλα όσα γίνονται εκεί, που το πρωί έχει και λίγο μπάσκετ από ό,τι διαβάζει στο ΠΑΟΚ 24. Και θα πιάσουμε και λίγο το τμήμα του βόλεϊ. Βεβαίως, αργότερα, ναι. Βεβαίως, θα κάνουμε κουβέντα. Θα κάνουμε λίγο κουβέντα και για το βόλεϊ με όλα όσα γίνονται εκεί στη Φιλανδία, που πραγματικά χθες διάβαζα και την πλευρά των κουβανών. Να σου πω κάτι, Νίκο και αγάπη, να σας πω παιδιά κάτι. Κάπου δεν κολλάει αυτή η ιστορία. Κάπου δεν δένει. Είναι πολύ ένα ξενοδοχείο, μία υπόθεση βιασμού. Είναι πολύ περίεργη. Μία κοπέλα που καταγγέλει υπόθεση βιασμού σε ξενοδοχείο που διαμένει εθνική ομάδα αθλητών και κανείς δεν έχει πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας σε ένα ξενοδοχείο. Σήμερα μπήκαν και μάνατζερ στο κόλπο από ό,τι διάβασα το πρωί. Αυτό, δηλαδή, είναι και η πλευρά των κουβανών πλέον, η οποία δεν θα κάτσει να το δεχτεί έτσι όλο αυτό που γίνεται. Ναι, νομίζω ότι. Πάντως, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Κάλλο αποτελεί παρελθόν. Από τη στιγμή που πλέχτηκε στο συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα χθες έγινε γνωστό ότι προφυλακίστηκαν οι τρεις εκ των έξι ή και οι έξι. Οι δύο εκ των έξι. Μάλιστα. Από τη στιγμή που έγινε αυτό, ο ΠΑΟΚ χθες ανακοίνωσε τη λύση της, την ακύρωση του συμβολέου, μάλλον. Έτσι το έγραφε η ανακοίνωση. Ήταν και ο ΠΑΟΚ σε δύσκολη θέση από με τον Κάλβο. Είναι πολύ λεπτή η υπόθεση. Ναι, κοίτα, από τη μία θα πεις ότι από τη στιγμή που πλέχτησε σε κάτι τέτοιο, λύνεις το συμβόλαιο και τελειώνεις. Ακόμα και αν δεν αποδεχθεί τίποτα. Από την άλλη, λύνοντας το συμβόλαιο, τέλος πάντων ακυρώνοντάς το, δείχνεις αν τον θεωρείς και εσύ ένοχο. Και για κατευθεία. Να το δούμε και για. Γι' αυτό το λέω ότι. Είναι πολύ περίεργη υπόθεση. Που φυσικά ο ΠΑΟΚ θα. Και να το δούμε και σε του ΠΑΟΚ, τεινάζει ο προγραμματισμός στον αέρα. Όταν έχεις κλείσει γιατί το συγκεκριμένο παίκτη, έχεις κάνει τις κινήσεις και ξαφνικά θα πρέπει να κινηθείς πάλι στην αγορά, να δεις τι διαθέσιμο υπάρχει. Ήταν ο βασικός πασαδόρος και μάλιστα μια επιλογή ρίσκου, γιατί από εκεί που είχες έναν πολύ έμπειρο παίκτη όπως τον Κουρνέτα και αρχηγό, αποφάσισε ο Κουρνέτας ότι δεν συνεχίζει, επέλεξε μια άλλη λογική. Σε αυτό το κομμάτι του Πασαδόρου, στον Κάλβο, και τελικά εκείνη τώρα ότι γίνεται εκεί στη Φιλανδία. Που ανάθεμε και αν μάθουμε τι έγινε, βέβαια, ποτέ και την αλήθεια. Αλλά και είδες ότι σου ταιριάζει η αγορά της Κούβας, έδεσε, κούμποσε καλά τα τελευταία γίνεται χρόνια. Γίνεται και τώρα ψάχνεις πάλι να βρεις βασικό Πασαδόρο, έτσι. Δεν είναι εύκολο, είναι μια περίεργη κατάσταση που, όπως ξαναλέω, μόνο ένα σύλλογο σαν τον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να μπλεχτεί. Όχι, δεν αγγίζει μόνο τον συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά το DNA του συλλόγου έχει μια τέτοια ροπή στο να μπλέκεται σε περίεργες καταστάσεις διαρκώς. Πολύ δύσκολη πάντως υπόθεση. Πολύ. Ναι. Και είναι και στη Φιλανδία, δηλαδή τώρα πού να βγάλεις. Αν πατήσουμε στη Φιλανδία για την υπόθεση, να ψάξεις, θα βρεις 22 διαφορετικά σενάρια. Μα κάθε μέρα δεν κάτι μπορείς βγαίνει. Να βγάλεις άκρη, ακριβώς. Από τη στιγμή που έσκασε το θέμα, κάθε μέρα κάτι βγαίνει. Και το γεγονός ότι στη δίκη δεν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι μέσα, τελικά δεν έγινε αποδεκτό το αίτημά τους να παρακολουθήσουν την υπόθεση ζωντανά. Είναι κάνει ακόμη πιο περίπλοκα τα πράγματα. Θα μιλήσουμε με τον Ραφαήλ, να τα πάρουμε όλα τα πράγματα από την Ραφαήλ για να ακούσουμε και την πλευρά των κουβανών, γιατί εντάξει, και αυτοί βρέθηκαν μπλεγμένοι ή μπορεί να είναι μπλεγμένοι όντως. Αλλά μέχρι στιγμής, μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον, μαθαίναμε το τι λέει η πλευρά της κοπέλας. Από χθες βγαίνει και το τι λένε και οι κουβάνοι. Θα έχουμε μια κουβέντα γι' αυτό και αργότερα μέσα στην εκπομπή. Και κυρίως εμάς, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο το σκηνικό με το τι έχει γίνει με τον Κάλβο ακριβώς και δεν μπορούμε και να ξέρουμε. Μας ενδιαφέρει ότι κάνει πάρκο από εδώ και πέρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που ακυρώνει το συμβόλαιο του κουβανού, που κινείται, αν μπορεί να βρει κάτι. Αν υπάρχει έτσι, γιατί είναι και μιλάμε για 6 Ιουλίου, έτσι. Έχετε εικόνα πότε ξεκινάει η προετοιμασία του τμήματος? Όχι, απλά πολλές ομάδες έχουν ήδη κάνει τις κινήσεις τους. Mm-hmm. Και γι' αυτό, βέβαια. Καλά, είναι και κομβική θέση. Όπως έχετε καταλάβει, δεν θυμάμαι το όνομά του παίχτη, αλλά τον έχω βρει το Πασαδόρο και τα έχω πει από το τέλος του πρωταθλήματος ότι πρέπει αυτό είναι να παρεμβάλλω. Το δικό σου που λένε το αυτό. Που λένε αυτό από την Κηφισιά. Νικητάκης, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ή Νικολάκης, κάπως έτσι. Αλλά δεν βλέπω να ασχολείται, ναι. Εκπληκτικός, έτσι. Γιατί κάνουμε σκάουτινγκ και στο βόλιο, άμα χρειαστεί. Αλλά εντάξει. Είναι μεταδόσεις ψηλού επίπεδου. Τώρα σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Τα θυμόμαστε, δεν ξεχνούμε τα αυτά. Ακριβώς. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας είναι φυσικά η Ρεν. Σήμερα έχει Φερνάντο Σάντος, που το πάμε σε αυτά. Μην τα ξεχνάτε. Σήμερα πάει τελικό. Είμαστε καλά, σήμερα πάει τελικό.
Όταν θα γίνει. Σήμερα νομίζω δεν θα ασχοληθούμε. Και ας, πώς το λένε, και ας ξανοίγουμε στον αέρα. Νομίζω ότι σήμερα είτε έτσι θα περάσει. Το θέμα είναι την Κυριακή τι θα γίνει. Συμφωνεί ο Σωτήρης, πάμε για τελικό. Εγώ έχω ξανοιχτεί και το Σάντος. Από την αρχή έλεγε Φερνάντο Σάντος για τελικό. Τελικό και να το πάρει. Όχι να το πάρει. Όχι να το πάρει. Όχι να μην βγάλει πίκρα. Έχω ξανοιχτεί. Αλλά επίτευγμα. Τεράστιο. Από τέλη Ιανουαρίου, όταν έγινε γνωστό ότι δηλαδή, η Πορτογαλία πάει απευθείας και δεν έχει θέματα, έχω πει θα το πάρει η Πορτογαλία. Έχω ανοιχτεί με τον συνάδελφο από την άλλη πλευρά, ο οποίος εννοείται ότι δεν ασχολείται με τον Σάντος και εντάξει δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά έχει παλαβώσει το μεταξύ τώρα που προχωράει. Και νομίζω ότι σήμερα θα την κάνει δουλειά. Εντάξει. Εύκολα ή δύσκολα τώρα. Πέντε σοπαλίες έχει τώρα. Ναι. Ναι. Ξανοίχτηκα πολύ με το Βέλγιο και απογοητεύτηκα. Όχι, ρε, ικτρά. Όχι. Τέτοια ομάδα με τόση ποιότητα, ταλέντο, ηλικιακά μικρή ομάδα. Ναι, δεν φανέλα. Ναι, αλλά. Σωτήρι, δεν ξέρω τι λέω, Σωτήρης για το τι Βέλγιο. Να το κάνεις, λέω ξανοίχτηκα και απογοητεύτηκα. Δεν νερόβραστη. Νερόβραστη. Εννοεί Ιταλία, τι τώρα. Μίλησε, φανέλα. Οι Ιταλοί δεν βλέπεις. Ακόμα βγάζουν τζιφάκια για αυτόν τον Τζάντζα. Στο Βέλγιο τι έγινε, αποκλείστηκαν, τελειώσανε. Τζάντζα και Πελέ. Λίγο Πελέ η κοπέρα δεν μας τα πει καλά. Δεν είναι. Λίγα πράγματα. Νερόβραστη, ξενέρωτη, κατάλαβες. Ενώ οι Πορτογάλοι είναι σαν εμάς. Ξεκάθαρα είναι σαν εμάς. Ωραία. Σήμερα νομίζω ότι θα το. Εύκολα ή δύσκολα τώρα θα είναι κανένα 1-0 κλασικ. Θα είναι πάλι κανένα 0-0 καμιά παράταση, τίποτα τέτοιο. Εύκολα ή δύσκολα θα κάνει δουλειά. Μετά στο τελικό, εκεί είμαστε σφιχτά. Τελικό στην Κυριακή, έτσι. Μεγάλο τελικό. Εκεί με Γερμανία ή με Γαλλία. Δεν περνάει όμως. Εντάξει. Εγώ λέω Γαλλία. Είναι και αυτή η Γερμανία υπερδύναμη και δεν έχει παίξει όμως. Δεν έχει παίξει, όχι. Δεν έχει κανένα καλό παιχνίδι. Ναι, παιδιά, δεν μπορεί ποτέ όμως. Να μην υπολογίσει. Ο Σάντος. Εντάξει. Όλα μελετημένα τα έχει, παιδιά. Όλα μελετημένα έχει. Θα βγει τρίτος να πάει από εκείνη την πλευρά να παίξει με όλες τις σφαίρες και να πάει τελικό. Άσε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας η Ρέμβη. Σήμερα μετά τη μεγάλη πρόκριση της, μεγάλη πρόκριση μάλλον της Πορτογαλίας επί της Ουαλίας. Με cocktail day σήμερα Τετάρτη στην Ρέμβη, στο γνωστό σημείο στην Κρίνη. Μπορείτε να πάτε να φάτε το φαγητό σας, να πιείτε το καφέ σας, το ποτό σας. Ο Πολυχώρος Ρέμβης είναι εκεί εδώ και αρκετά χρόνια. Επίσης μαζί μας είναι και η Οτέκο. Το κτέο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. 10-20-30 όλο το 24ωρο τηλεφωνείτε για να κλείσετε ραντεβού, να περάσετε κτέο το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι σας και το επαγγελματικό σας αυτοκίνητο χωρίς να ταλαιπωρήσετε, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Και βέβαια μαζί μας είναι και η Αναδομό, αναδομό.gr. Μπαίνετε για να δείτε πώς μπορούν να αλλάξουν το σπίτι σας και το μπάνιο σας γρήγορα με 6 άτοκες δόσεις και χωρίς πιστωτική στην Αγία Σοφίας 18 ή Αναδομό που είναι πάντα μαζί μας, στηρίζει και το μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Επίσης υπάρχει και το Κόσμο 24, το οποίο εκτός το ότι προσφέρει το ανδρικό ρολόι Guess, το οποίο εσείς στέλνετε μήνυμα FM και ενώ ρολόι και ονοματεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Το Κόσμο 24 είναι μαζί μας, στηρίζει την δημοσιογραφική ενημέρωση και από την Ολλανδία, και την Παρασκευή θα πληρώσουμε και το ρολόι για μια προσφορά από το Κόσμο 24. Αργότερα είπαμε, μετά το διάλειμμα θα κάνουμε μια επαφή με Ολλανδία να μας μεταφέρουν τα παιδιά όλα όσα γίνονται εκεί, τι περιμένουμε περίπου να δούμε σήμερα στο φιλικό με την Σιλβόλντε. Έτσι κι αλλιώς έχετε πάρει μια εικόνα από χθες μέσα από το ΠΑΟΚ 24 του, όχι τι δοκίμασε ο Ίβιτς, το τι είδε στο χθεσινό διπλό που έπαιξαν οι παίκτες μεταξύ τους. Δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ακριβώς, θα υπάρχουν κάποιες απουσίες έτσι κι αλλιώς αναμενόμενες από τη στιγμή που μπήκαν κάποιοι πιο αργά, κάποιοι άλλοι έχουν ένα δικό τους πρόγραμμα πιο χαλαρό για δικούς τους λόγους. Είπαμε ότι γενικά υπάρχει μεγάλη προσοχή στο θέμα των ενοχλήσεων, των τραυματισμών, συντηρητικά όλοι πολύ. Είναι φυσιολογικό. Και μάλιστα και το δεύτερο όνομα που βγήκε χθες, που έγινε γνωστό όσον αφορά τα νέα πρόσωπα στο τεχνικό τίμημα, έχει πάλι να κάνει με αυτό το κομμάτι. Να κάνει με αυτό το κομμάτι, ναι. Που είναι το θέμα της πρόληψης ο συγκεκριμένος, ο Κοβάσεβιτς. Όχι, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, μην μπερδευτείτε. Και ο Κοβάσεβιτς που έχει να κάνει την πρόληψη των τραυματισμών και ο άλλος, ο Γνασίου Εμιλκάνοβιτς, που ασχολείται κυρίως και με την αποκατάσταση των τραυματισμών. Είναι δύο αλλαγές, ας το πούμε, όχι προσθήκες, που έχουν ειδίκευση σε αυτό το κομμάτι.
πρόληψη αποκατάσταση τραυματισμών. Και το γεγονός ότι ο Τζάλμα είχε κάποια τσιμπήματα και αμέσως τον άφησαν 2-3 μέρες έξω, χαλαρά, μην πάθει τίποτα, δείχνει ότι στο ΠΑΟΚ γενικότερα, επειδή έχουν καεί. Έχουν καεί στο γιαούρτι, δηλαδή έχουν καεί μάλλον στο χυλό εδώ και 2 χρόνια πάρα πολύ. Όχι, φυσάνε για το γιαούρτι. Δεν το πλησιάζουν καν το γιαούρτι. Κοίτα, 40 θλάσεις. Την περσίνη σεζόν είναι λογικό φέτος να πας πολύ συντηρητικά, να το κοιτάξεις, να το ερευνήσεις το θέμα. Και νομίζω ότι και οι παίχτες που ξέρουν, δηλαδή αυτοί που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα, νομίζω ότι αν νιώσουν το παραμικρό, όμως, αμέσως. Μένουν πίσω. Όχι όλοι. Οι πιτσιρικάδες, για παράδειγμα, πέρυσι ο Χαρίσης. Για τώρα λέω. Ναι. Επειδή πέρυσι την πάθανε κι αυτοί οι περισσότεροι και ο Μιστακίδης τώρα είχε συνέντευξη του. Ότι... Ναι, το είπε ότι μερικές φορές την ξεπερνάει τα όρια και πρέπει λίγο. Έχουν καταλάβει ότι όταν νιώθεις κάτι πρέπει αμέσως να το πεις και να, άμα χρειαστεί να μείνεις έξω. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να κάνουμε μία πρώτη σύνδεση με Ολλανδία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μετά το πρώτο διάλειμμα. Εδώ πάω 24, Αγάπη Γαβριλίδου δεξιά μου, Ελένη Μπούντου στα αριστερά μου και Νίκος Μοσκοβίτης πίσω το μικρόφωνο. Μαζί σας εδώ μέχρι και τις 2. Σε λίγο θα πάμε στην Ολλανδία να μιλήσουμε με Δημήτρη Τσοπατζόγλου να μας μεταφέρει όλα όσα γίνονται εκεί. Ξαναλέω, σήμερα ημέρα αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Μια πρώτη εικόνα θα την πάρουμε σήμερα στις 7 το παιχνίδι. Είναι και τηλεοπτικό. Είναι. Από την Νόβα. Ναι. Όπως και όλα τα φιλικά βέβαια. Του ΠΑΟΚ θα υπάρχει μια πρώτη εικόνα. Εκτός από το τελευταίο. Α, το τελευταίο δεν είναι. Το δείχνει η ΕΡΤ. Σόπα, ρε. Ναι. Μπράβο. Το τελευταίο. Η ΕΡΤ έχει πάρει έναν αγώνα και από τις 4 ελληνικές ομάδες, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην Ολλανδία να μιλήσουμε με Δημήτρη Τσοπατζόγλου. Φυσικά παίρνεται ενημέρωση μέσα από το ΠΑΟΚ 24 για ό,τι γίνεται εκεί. Μάλιστα σήμερα το πρόγραμμα το πρωινό ίσως είναι και λίγο πιο χαλαρό ή τέλος πάντων να είχε κάποιες στιγμές που να είχε κάποια χαλαρότητα, κάποιο χαβαλέ. Εντάξει, χρειάζονται και αυτά. Και να δούμε, να πάρουμε βεβαίως ενημέρωση για το τι περιμένουμε να δούμε σήμερα το απόγευμα. Ποιοι είναι να παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν, που εντάξει, έχει αποφασιστεί νομίζω από χθες το ποιοι δεν θα παίξουν. Να το δούμε σήμερα το απόγευμα. Μια πρώτη εικόνα πάντως ότι γίνεται από εκεί έχετε πάρει και μέσα από το Λίμπερο, εννοείται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Και τα όσα έγιναν στη σημερινή πρωινή προπόνηση που ήταν κάπως πιο χαλαρή. Ναι, αυτό ήταν λίγο πιο. Δεν ξέρω αν ήταν πιο χαλαρή, αλλά εντάξει, είχε κανένα δύο στιγμές λίγο που. Που ξεχώρισε και τα οποία θα μας πει ο Δημήτρης. Ναι, θα μας τα μεταφέρει. Έχει τίποτα άλλο, έχει τίποτα μεταγραφικά. Έχει μεταγραφικά. Α, έχει. Έχει. Τώρα στα Σκαριά ανεβαίνει ένα ακόμη, όχι καινούριο όνομα. Μάλιστα. Είναι τα γνωστά στα οποία περιστρέφεται ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εσείς FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 εννοείται ότι επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από την ομάδα μας στον Λίμπερο. Το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο κατά 7,4 μέσα από το Facebook. Στέλνετε και εκεί ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η συνομιλία μας με Ολλανδία και με την δημοσιογραφική ομάδα του ΠΑΟΚ 24 εκεί είναι μια προσφορά από τις τέντες Γιώργος, σχεδιασμός, κατασκευή και εγκατάσταση χειροκίνητης και ηλεκτροκίνητης τέντας, ειδικές κατασκευές και πέργολες, Πολύχνη Καλαμαριά και με νέο κατάστημα τώρα στη Χανιώτη. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσοπατζόγλου. Δημήτρη, καλημέρα θα σου πούμε σένα, γιατί είπαμε είσαι και μια ώρα πίσω. Τι γίνεται? Χαίρετε, καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Ωραία. Ήλιο έχουμε, πολλά σύννεφα βέβαια. Καλά είναι. Ωραία. Καλά είναι, είναι η μέρα αγώνα. Καλύτερη διάθεση. Θα δούμε λίγη μπάλα αργότερα. Mm-hmm. Είδαμε την προπόνηση, η οποία προφανώς τελειώνει σιγά σιγά. Και κάθε ημέρα αγώνα βεβαίως υπάρχει και διαδικασία με στημένα, με εκτελέσεις στημένων φάσεων, οδηγίες και για την επίθεση και για την άμυνα. Ξεκούραση φαγητό και μετά το παιχνίδι στο γηπεδάκι που παίζει συνήθως ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Στο γήπεδο αυτό που φαίνεται ο δρόμος. Ναι, αυτό το Άρλεμ σε κάπως έτσι που λέγεται. Στη Μαραζίνγκελ, στην οδό Μαραζίνγκελ. Μάλιστα. Τώρα το λέω εγώ, για να το γήπεδο που υπάρχει αυτή τη τηλεοπτική εικόνα που έχουν τελευταία χρόνια στα φιλικά του ΠΑΟΚ ήταν να γίνει εδώ, στο αθλητικό κέντρο που προπονείται η ομάδα. Τελικά θα γίνει σε εκείνο το γηπεδάκι που είναι πολύ κοντά εδώ από το Όστερμπεκ, ο προπονητή του ΠΑΟΚ. Δημήτρη, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε και ενδεκάδες. Ναι. Νομίζω, με λίγο ρίσκο.
αλλά επειδή από χθες έδειξε πράγματα και σήμερα στα στημένα είναι οι ίδιες ομάδες, προφανώς αυτοί θα παίξουν κιόλας. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με ποιους δεν παίζουν. Σίγουρα δεν θα παίξει ο Μπίσεσβαρ, ο Τζιόλης, ο Νταβέλας, ο Τζάλ Μακάμπος και φυσικά ο Κωνσταντινίδης. Αυτοί δεν πρόκειται να παίξουν, γιατί είναι ανέτοιμοι, έτσι, για διάφορους λόγους ο καθένας είναι ανέτοιμοι. Ο Τζάλ Μακάμπος βεβαίως μπήκε από χθες, έκανε την προθέρμανση, σήμερα πιο έντονο πρόγραμμα, σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς λόγω του θέματος που είχε στον προσαγωγό. Και σήμερα τον είδαμε για λίγο περισσότερο. Τώρα βλέπουμε να εκτελούν και φάουλ κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αλλά τα πάμε με τη σειρά, αυτά που βλέπουμε και αυτά που είδαμε. Και πρώτα απ' όλα με τις ενδεκάδες. Γιατί θα δούμε σήμερα δύο διαφορετικές ενδεκάδες, άρα δύο ομάδες που θα παίξουν από 45 λεπτά. Αυτό είναι το σχέδιο για το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Με τον Ίβιτς να δίνει χρόνο σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, να τον μοιράζει και να απαιτεί κάποια πράγματα από πλευράς τακτικής, όπως θα έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα από την αρχή της προετοιμασίας. Σε μια ομάδα λοιπόν λογικά θα είναι ο Μελίσσας, να πω ότι προφανώς μαζί με τους πέντε που αναφέραμε δεν θα παίξουν και ο Γλύκος με το Βελίδη. Ναι, ναι. Οι δύο πιο βασικοί. Θα παίξουν οι δύο πιτσιρικάδες. Άρα θα δούμε Μελίσσα λοιπόν, και Σκεμπάνη. Ναι. Στη μία ομάδα Μελίσσας, Χατζησαΐας, Μαλεζάς, Γιαννούλης, Μάτος, 4-2-3-1 και οι δύο ομάδες. Δύο αμυντικά γράφει σε αυτήν την ομάδα ο Τσίμηρο μαζί με τον Δημητριάδη. Εντάξει, ο Δημητριάδη ο οποίος είναι πιο μεσοθετικός, αλλά θα παίξει σήμερα σε αυτή τη θέση από ό,τι καταλάβαμε. Μεσοεπιθετικά σε αυτήν την ομάδα Πέλκας, Ζάιρο, Μιστακίδης και στην κορυφή ο Αθανασιάδης. Ναι. Την άλλη ομάδα, γυρίζω το χαρτί ανάποδα, λοιπόν, Σιαμπάνης, ο νεαρός, Κρέσπο, Πούγκουρας, Κίτσου Λέοβατς, Χαρίση Σάκοφ, με τον Σάκοφ να είναι αυτό, ως αμυντικό χαφ-παρτενέρ του Χαρίση. Ενδιαφέρον το δίδυμο, ναι. Ναι, ο Γκάρι, ο Ροντρίγκες, Κοροβέσης, στα άκρα, και Περέιρα Κουλούρης. Αυτό θα δούμε αν είναι 4-2-3-1, αν είναι περίεργα ένα μαζί με τον Κουλούρη. Πάντως αυτή είναι η εντεκάδα. Ναι. Επαναλαμβάνω, αυτή δοκίμασε χθες στο διπλό όπου κέρδισε η ομάδα του Σιαμπάνη, έτσι με γκολ από Κουλούρη και από το Ροντρίγκες, 2-0. Και αυτή είναι σήμερα και στις ασκήσεις των στημένων με εκτελεστές σε όλα τα στημένα. Από τη μία τον Πέλκα, από παντού, corner foul κτλ. Και από την άλλη τους Ροντρίγκες και Περέιρα. Τώρα εκτελούν και foul κάποιοι ποδοσφαιριστές, με το τείχος το ψεύτικο μπροστά. Λοιπόν είναι ο Λέοβατς, ο Περέιρα, ο Κίτσου εκτελεί foul. Προφανώς, όχι, δεν είναι προαιρετικό, νομίζω ότι είναι βάση εντολών, γιατί όλοι οι υπόλοιποι κάνουν πρόγραμμα. Λοιπόν ο Κίτσιο, ο Περέιρα, ο Λέοβατς και από την άλλη φάουλ ο Μιστακίδης, ο Ροντρίγκες, ο Ζάιρο και ο Πέλκας. Αυτοί που εκτελούν στημένα, επαναλαμβάνουμε τα στημένα τα οποία τα βλέπει ο Ίβιτς, είναι εκεί και τους παρατηρεί. Ένα ο Ζάιρο τώρα που στέλνει την μπάλα out. Τις εκτελέσεις πάντως από τους διαθέσιμους, γιατί λείπουν και κάποιοι, τις ανέλαβαν όλες ο Πέλκας, ο Ροντρίγκες και ο Περέιρα που έχει αυτή τη φοβερή ευχέρεια όπως την είχαμε ζήσει και την πρώτη χρονιά. Ναι. Ο Περέιρα, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι από αυτούς που έχουν ξεχωρίσει. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που μεταφέρετε κι εσείς και ραδιοφωνικά και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, είναι από τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει ως τώρα τουλάχιστον. Ναι, 100%. 100% σε όλα. Και σε διάθεση και σε ποιότητα και σε τελειώματα. Είναι κάτι σαν μεταγραφή. Εσωτερική είναι μεταγραφή. Πολύ καλύτερος και από αυτό που βλέπαμε στο ξεκίνημά του πριν δύο χρόνια, όταν τον πρωτογνωρίζαμε. Ναι. Και πάλι έκανε έτσι ένα καλό ξεκίνημα, έδειξε από την αρχή ότι έχει μια ποιότητα. Βεβαίως το θέμα για τον Περέιρα είναι ότι ξέρουμε το ταβάνι του, είναι αρκετά υψηλό,
ενώ βάζει ένα φοβερό γκολ ο Πέλκας από το φάουλ. Mm-hmm. Ξέρουμε λοιπόν το ταβάνι του Περέιρα. Το ζήτημα είναι να έχει διάρκεια. Να έχει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια σε αυτό το ταβάνι. Να μην έχει σκαμπανεβάσματα. Το ταβάνι το οποίο το πιέσε σε 5-6 μάτς σε εκείνη την πρώτη περίοδο. Mm-hmm. Με κορυφαίο που θυμάμαι εγώ, εκείνο το μάτς στη Μυτιλίνη. Το περιβόητο μάτς με το Μίτσιο. Mm-hmm. Όπου ο Πάκ το γύρισε 10-11. Και ο Περέιρα έπαιζε στο δεύτερο μήχρονο για τρεις. Mm-hmm. Αυτά ναι, που έκανε. Ναι. Πέρα από τον αυτό το ζήτημα με τον Αργεντινό. Πέρα από τον Περέιρα, Δημήτρη, ποιος θα έλεγες ότι ξεχώρισε αυτές τις 2-3 πρώτες μέρες? Το ξεχώρισε, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό έτσι, δηλαδή και το λέω για τον Περέιρα. Ξεχώρισε λίγο και σε αυτό που είδατε και χθες κιόλας με το διπλό που υπήρχε. Έχοντας, ας πούμε, μια πρώτη εικόνα εν όψη του φιλικού, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι νομίζω το εννοεί και Ελένη. Εντάξει, είναι πολύ θετικός σε όλα και σε τελειώματα και στην ενέργεια που βγάζει, στη διάθεσή του και ακόμα και στη συνέντευξη που μας έδωσε ο Γιάννης ο Μιστακίδης. Mm-hmm. Πάλι να φέρουμε σε γνώριμο πρόσωπο. Αλλά εντάξει, είναι ένα παιδί καινούριος ακόμα που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ καλές βάσεις να φτάσει πολύ ψηλά. Και ως προσωπικότητα, έτσι όπως εκφράζεται, όπως μιλάει, όπως απαντάει, μέσα στο γήπεδο, δύο πόδια, εξαιρετικά δύο πόδια, οι ενέργειες, το απόσμενο που κάνει, μεγάλη υπόθεση τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη υπόθεση τον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος νεαρός ποδοσφαιριστής. Αλλά ας μην μείνουμε, δηλαδή, προς το παρόν, εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, ξεχωρίζουμε πολλές φορές αυτοί που έχουν καλά τελειώματα. Γιατί το τελείωμα προσφέρει ένα θέμα, σου δείχνει κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, έναν αμυντικό όπως είναι ο Κρέσπο, όπως είναι ο Μάτος, τι να πεις τώρα, τι έκανε για να ξεχωρίσει. Είναι λιγότερο αυτά που σε μερικές ασκήσεις μπορεί να σου δείξουν ότι ξεχωρίζει, ότι έχει... Φοβερό φάουλ του Περέιρα. Αυτό το άπιαστο. Uh-huh. Όπου πετάχτηκε ο Σιαμπάνης, μπορεί να ακούμπησε και το δοκάρι. Η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο. Πρόσεξε τώρα, βρήκε στο οριζόντιο, έσκασε έξω και μπήκε μέσα. Τέτοιο φάουλ του μιλάμε. Μάλιστα. Έχει φοβερό αριστερό πόδι. Εντάξει, το ξέρουμε, δεν είναι κάτι άγνωστο. Τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει και στην πρώτη χρονιά, εκείνο το φάουλ του Παναθηναϊκό, στην Τούμπα. Πολλά και διάφορα. Ναι. Δημήτρη, ο Ίβιτς τι περιμένει να δει σήμερα, δηλαδή και με βάση τα όσα δοκίμασε χθες και με τις δύο ενδεκάδες που μας είπες πριν από λίγο που αναμένεται να βάλει. Τι είναι αυτό που κυρίως ζητάει σε αυτό το πρώτο φιλικό από αυτούς που είναι να αγωνιστούν? Χθες δούλεψε πάρα πολύ έντονα σε αυτόν τον ίδιο σχηματισμό την πίεση ψηλά. Mm-hmm. Δηλαδή δούλεψε με τον έναν το φορ, τους τρεις μεσοπιθετικούς, στα δύο χαφ ακριβώς που πρέπει να κινηθούν. Τι βάζει ο άνθρωπος? Πάλι ο Περέιρα, ο οποίος το πανηγυρίζει κιόλας. Ο Περέιρα το προηγούμενο το έβαλε από δεξιά. Ναι. Δεξιά, όπως επιτίθεται μια ομάδα, την έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο αυτής της γωνίας, είπαμε, και τα λοιπά, και έξω και μέσα. Ναι. Το δεύτερο πάει από τα αριστερά, όπου έχει το τείχος το ψεύτικο μπροστά, ναι, του, και εκτελεί την μπάλα στην απέναντι πάλι γωνία. Στην απέναντι γωνία, την ίδια. Ναι, μάλιστα. Φοβερός είναι. Φοβερός. Λέγαμε λοιπόν για αυτό που δούλεψε και αυτό που επιδιώκει ο Ίβιτς να δει σήμερα, έτσι να δώσει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής, πρώτα 45 λεπτά στους παίκτες του, και να βγάλει κάποια πράγματα στην τακτική που δούλεψε το τελευταίο δεκαήμερο. Χθες αυτό που είδαμε είναι αυτό το κομμάτι της ασφιχτικής πίεσης ψηλά. Και όταν μιλάμε για έναν αδύναμο αντίπαλο, είναι μια ευκαιρία. Γιατί όταν μιλάς για αδύναμο αντίπαλο που κλείνεται, και όταν έχεις την μπάλα δεν έχεις πολύ χώρο και ψάχνεις ατομικές ενέργειες, μία από τις λύσεις είναι να του κλέψεις την μπάλα για να τον ξαφνιάσεις. Ναι. Αυτό δούλεψε κυρίως χθες. Τώρα προφανώς τις προηγούμενες μέρες έχει δουλέψει και άλλα πράγματα. Αυτό είδαμε χθες και μάλλον θα το ζητήσει και σήμερα από τους παίκτες του να πιέσουν πολύ ψηλά τους αδύναμους θεωρητικά αντιπάλους, να κλέψουν μπάλες και να βγάλουν φάσεις
με αυτό το, με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Δημήτρη, μάθαμε χθες το απόγευμα και διάβασε ο κόσμος μέσα από το ΠΑΟΚ 24 για τον νέο συνεργάτη του Βλαντανίβιτς, Σέρβος και πάλι. Πες μας λίγο δύο λόγια, τι είναι ακριβώς, ποια θα είναι η θέση του. Καταρχάς θυμίζουμε ότι υπήρχε ο ένας και υπάρχει ο ένας ο Σέρβος, ο γυμναστής, ο Μιλκάνοβιτς, Πέτερ Μιλκάνοβιτς, ναι. Που έχει αναλάβει κάποιες εξειδικευμένες ασκήσεις, είναι και αυτός ειδικός στην αποθεραπεία. Νουρα που ο Ίβιτς έχει πιάσει μαλεζάκι Αθανασιάδη και κάτι τους ζητάει και έχει υπάρχει ένας διάλογος τώρα στο τέλος της προπόνησης. Ένας λοιπόν αυτός ο Σέρβος που είδαμε την πρώτη μέρα κάποιες έτσι πολύ εξειδικευμένες ασκήσεις ισορροπίας, πολύ ιδιαίτερες ασκήσεις. Αργότερα είναι γνωστό ότι ξεκινάει, ναι μεν τώρα η συνεργασία, θα φανεί στην πορεία αν θα συνεχιστεί. Δεν είναι 100% βέβαιο, έτσι για τον πρώτο. Και ο δεύτερος επίσης θεωρείται εξωτερικός συνεργάτης της ΠΑΟΚ, ο κύριος Κοβάσεβιτς. Επίσης θα συνεργάζεται με την ΠΑΕ, θα καλείται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, που θα είναι καθημερινά με την ομάδα από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος λοιπόν Νέναντ Κοβάσεβιτς, και αυτός εξειδικευμένος στην αποθεραπεία και στην αποκατάσταση, έχει αυτός μάλιστα και ένα κέντρο εξειδικευμένο στο Βελιγράδι, το Βελιγράδι. Με τον ΠΑΟΚ γνωρίστηκε κατά κάποιο τρόπο και πέρυσι, όταν τον εμπιστεύτηκαν για το θέμα του Λέωβατς στο τέλος της χρονιάς και για την αποθεραπεία του, όπου πήγαν πάρα πολύ καλά, με τον Κροάτη να πηγαίνει, να επιστρέφει φυσιολογικά και ίσως και πιο γρήγορα και να βγάζει με πολύ μεγάλη επιτυχία τα play-off. Ναι, και κάτι που είχε κάνει και εντύπωση και όλος αυτό, το ότι άντεξε και τα 6 παιχνίδια. Και επέστρεψε και σε χρόνο ρεκόρ. Όλα, και η απόδοσή του και η αντοχή του και όλα ήταν σε μέγιστο βαθμό. Και τώρα ξεκινάει αυτή η συνεργασία, επαναλαμβάνουμε, ως εξωτερικός συνεργάτης με τον ΠΑΟΚ να ψάχνεται συνεχώς και με ανθρώπους και με εγκαταστάσεις και με προγράμματα ειδικά και με τα έργα που γίνονται σε κάθε τομέα να ψάχνεται για να βελτιωθεί στον τομέα που είχε τρομερά προβλήματα και στον τομέα που βέβαια αποδείχθηκε ήταν πολύ πίσω. Έτσι ήταν ως ομάδα, πολύ πίσω, και το πλήρωσε με το χειρότερο τρόπο, το πλήρωσε, γιατί είπαμε τα τελευταία χρόνια το πιο μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτό ήταν. Και αν αυτό λυθεί, αν ξεπεραστεί κατά 50-70%, θα δούμε άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Άλλο να βλέπεις ένα σύνολο το οποίο κάθε 10 μέρες έχει πρόβλημα με θλάση, και αυτό έχει αντίκτυπο και πρακτικά αλλά και στο μυαλό όλων, με το φόβο που προκαλεί. Και άλλο να βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει τον φυσιολογικό αριθμό των 12-15, ξέρω εγώ, θλάσσων σε μια χρονιά. Και είναι άλλο να είναι μια ομάδα που θα έχει 1-2-3 απουσίες και άλλη μια ομάδα που έχει 8-9 απουσίες διαρκώς. Έπαθε ο ΠΑΟΚ, έμαθε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα για την ΠΑΕ, για τον γιατρό, για τους γυμναστές, για τον προπονητή φυσικά. Και ψάχνουν κάθε λύση. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Ο Κοβάσεβιτς θα είναι εξωτερικός συνεργάτης, θα είναι μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και κατόπιν τώρα, όταν και όποτε τον χρειαστεί ο ΠΑΟΚ αναφορικά με ποδοσφαιριστές που θα βγάλουν ή βγάλουν προβλήματα τραυματισμού. Ή σε κρίσιμες περιόδους όπου μια ομάδα, ξέρω εγώ, φορτσάρει ή μπορεί να προκύψουν θέματα. Θα υπάρχει πρόγραμμα φορτιά. Ναι. Μάλιστα. Ναι, συνεχόμενα μάτς και τέτοια. Ωραία. Αυτό μας έχει περιγραφεί. Έχουν προσεχθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες πάνω στην Ολλανδία. Διαβάσαμε προηγουμένως στο ΠΑΟΚ 24 ότι υπάρχει και ειδική, μάλλον άνθρωπος που έχει ταξιδέψει μαζί σας για το πρόγραμμα διατροφής των ποδοσφαιριστών. Γιατί δεν έμειναν πέρυσι ικανοποιημένοι από το φαγητό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο. Έτσι, γιατί είναι η δεύτερη φορά που ο ΠΑΟΚ κατηγορούν και ένα τα ποδήλατα, έτσι, τα οποία έχουν κυρίως οι πιο νεαροί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι το διασκεδάζουν, επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, προφανώς πρόπερση στο συγκεκριμένο αθλητικό κέντρο
δεν είχαν μείνει τόσο ικανοποιημένοι από το φαγητό και έτσι φέτος φρόντισαν να φέρουν μαζί τους την κυρία Ξένου, έτσι λέγεται, η οποία μαγειρεύει, αυτή μαγειρεύει, σε συνεργασία πάντα και με την κυρία Πασπαλά που είναι η διατροφολόγος της ομάδας, άλλη κυρία που μαγειρεύει και άλλη κυρία που επιμελείται της διατροφής. Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι κάτι συγκλονιστικό ή κάτι πρωτότυπο. Απλά, γίνεται. Απλά είναι λεπτομέρειες που δείχνουν κάτι σε μια προετοιμασία. Εντάξει. Έχει μισό λεπτό. Συμβαίνει σε μεγάλες αποστολές ομάδων να υπάρχουν και μάγειρες. Τώρα ο ΠΑΟΚ φυσικά έχετε τις δυνατότητες, εντάξει, τις εκμεταλλεύεται. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι φοβερό. Ωραία. Δημήτρη, ο φίλος ο Μάνος ρωτάει στην ομάδα μας το ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 104, πότε μπορεί να δούμε τη καλύτερη εντεκάδα στα φιλικά. Προφανώς προς το τέλος. Mm-hmm. 16 του μηνός με την Τβέντε, έστω και αν οι Ολλανδοί δεν είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος, αλλά χρονικά είναι πιο κοντά στο επίσημο παιχνίδι. Ναι. Ακόμα βέβαια και στο τελευταίο φιλικό που είναι με την κυπριακή ομάδα στη Ντούμπα. Mm-hmm. 21 του μηνός, από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Ναι. Με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ναι. Πρακτικά εντελώς, λόγω του χρόνου και λόγω ότι τότε πλησιάζει η ημερομηνία, τότε είναι υποχρεωμένος ο Ίβιτς να δώσει και πιο πολύ χρόνο συμμετοχής σε αυτούς που εκείνος θεωρεί βασικούς. Εδώ τώρα είναι μεγάλη παγίδα, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε που μπορεί να μαντέψει έστω και μία θέση βασικού στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Να πει δηλαδή ότι υπάρχει αυτός και αυτός θα παίξει 100%. Για διάφορους λόγους. Ναι. Δηλαδή υπήρχε ο καλύτερος της περσινής σεζόν, ο Τζαβέλας. Εντάξει. Έχει αργήσει λίγο να μπει, θα δούμε. Δεν τον λες ότι τώρα είναι έτοιμος, θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ο Αθανασιάδης, ξέρω εγώ. Ο Αθανασιάδης, εντάξει, σεντερφόρ, αυτά τα λοιπά. Ο Περίρα, τι μπορεί να είσαι σίγουρος. Άμα μιλάμε για έναν, ότι θα είναι ο Αθανασιάδης. Ποιος άλλος, ο νέος, ο Μάτος, που λες ότι είναι μια αξία, είναι πλάγιο μπακ, ποιότητα κτλ. Μέλα από την περασμένη εβδομάδα δεν το άντεξε, ήταν πολύ βαρύ το πρόγραμμα και επειδή είχε καιρό, ήταν καιρό εκτός, έμεινε έξω. Δεν είσαι σίγουρος ούτε από αυτό. Έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ νωρίς για να πεις το οτιδήποτε για βασικό σχήμα στα πρώτα παιχνίδια, αλλά είναι και διάφοροι λόγοι που σου οδηγούν στο να μην βιάζεσαι. Έχει χρόνο ακόμα ο προπονητής να δει, να δοκιμάσει, να συνδυάσει πράγματα, να δει τους καινούριους. Πολλά και διάφορα. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Δημήτρη, αν μπορείς να μας δώσεις 1 με 2 στοιχεία για τον Σαχόφ. Είναι από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ που δεν έχουν ακουστεί πολύ. Έτσι, μια πρώτη εικόνα που έχεις φτιάξει εσύ στο μυαλό σου για τον συγκεκριμένο παίκτη. Σε ρωτάμε τώρα μεμονωμένα και κυρίως για τις νέες μεταγραφές, γιατί δεν τις ξέρει τόσο ο κόσμος και εμείς δεν έχουμε τόσο ξεκάθαρα η εικόνα για αυτούς. Ναι, γενικά δεν τον ακούμε και πολύ δεν τον βλέπουμε. Δεν ακούει, δεν τον βλέπουμε, δεν ακούγεται. Γιατί δεν είναι νέο πρόσωπο, δεν πολύ μιλάει κτλ. Τι θέλω να πω. Είναι το κλασικός μεσοφυδικός, έτσι, σχετικά ψηλός, με καλή τεχνική κατάρτιση. Προσπαθεί να προσαρμοστεί. Καλά τελειώματα, έχει τον γκολ, το παλεύει. Αρχή είναι ακόμα. Δεν έχουμε δει κάτι που μας εντυπωσιάζει ούτε θετικά ούτε αρνητικά από τον Ουκρανό. Είναι σε μια δύσκολη φάση προσαρμογής. Να δει, να καταλάβει, να γνωριστεί, να μιλήσει, αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Και αναφορικά με τον Κρέσπο, δηλαδή αν τους βάλουμε σε μια ζυγαριά με τον Μιγκέλ Βίτορ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, αλλά ποια είναι τα πλην και τα συν του ενός και του άλλου, έτσι όπως έχω δούμε και το παιχνίδι σήμερα, γιατί είπαμε και νωρίτερα ότι από αυτές τις ασκήσεις ξεχωρίζουν αυτοί που έχουν κατά τελειώματα και λέμε συνέχεια τον Περέ και τον Μουστακίδη. Ας δούμε και ένα παιχνίδι, έστω και με αδύναμο αντίπαλο,
για να τον κρίνουμε καλύτερα. Mm-hmm. Τρεξίματα στο ένα εσμέναν, άλματα, αίσθηση στο γήπεδο. Αυτά δύσκολα φαίνονται τώρα μέσα από λίγο διπλό και από κάποιες ασκήσεις. Mm-hmm. Δεν θέλω να βιάζομαι, εντάξει, αν δεν είμαστε για κάτι σίγουροι, ας μην μπούμε για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Μέσα τα παιχνίδια κυρίως τέτοιοι παίκτες όπως είναι ο Κρέσπο που είναι αμυντικός, θα μας δείξουν πιο πολλά πράγματα. Θα υπάρχει και κόσμο σήμερα στο γήπεδο? Εντάξει, καθημερινή είναι. Κάθε μέρα στις προπονήσεις είναι 2-3 οικογένειες που έρχονται από Γερμανία και από Ολλανδία να δουν τον ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν προγραμματίσει να έρθουν και στο γήπεδο. Από ό,τι είδα, έχει μπει και ένα εισιτήριο 5 ευρώ από τους διοργανωτές εκεί στο κειμένο γήπεδο. Προφανώς θα έχει λίγο κόσμο, όπως συμβαίνει. Βεβαίως τα Σαββατοκύριακα είναι πιο εύκολο να ταξιδέψουν και από τη Γερμανία, από τον Ντίσσελντορφ κυρίως, όσοι θέλουν να δουν τα παιχνίδια, και τότε θα περιμένουμε πιο πολύ κόσμο. Για να δουν τον Ερνάν Κρέσπο. Τον Ερνάν Κρέσπο, ναι, υπόθηκε και αυτό. Από τα καλά της σημερινής ημέρας, στο ξεκίνημα, όπου έπαιζαν μπάσκετ, είναι παιχνίδια τα οποία γίνονται την ημέρα των αγώνων, έτσι για να ανεβαίνει η διάθεση κτλ. Και στη διάρκεια της χρονιάς. Και τώρα έπαιζαν μπάσκετ λοιπόν με το καλάθι να θεωρείται το δοκάρι. Όποιος πετύχει το δοκάρι με το χέρι και από απόσταση, όχι από κοντά, είχε σκοράρει. Με τον Χαρίση να πετυχαίνει ένα μακρινό σουτ και να φωνάζουν ότι δεν είσαι ο Χάρη, είσαι ο Κάρη. Και το Τζαβέλα να οριάζει τις ατάκες, μεταξύ των οποίων και αυτό το περιβόητο «Έλα Ερνάν, δώσ' την μπάλα». Δηλαδή, ζητώ στην μπάλα, να το φωνάζει Ερνάν τον Κρέσπο, όπως τον περίφημο αργεντινό επιθετικό. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε και στην πορεία με ό,τι άλλο προκύψει. Εννοείται. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μιλήσαμε με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην Ολλανδία. Μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα από εκεί. Ημέρα αγώνα σήμερα, το υπενθυμίζω, 7 η ώρα ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ιστορική Σιλβόλτε. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση καθόλου τη διάρκεια της ημέρας μέσα από τον Λίμπερο. Εννοείται τη μετάδοση του φιλικού. Τα πάντα όσα γίνονται στην Ολλανδία από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, Σταύρο Κούλη και τον Γρηγόρη Ατρίδη που είναι εκεί. Και φυσικά επειδή ημέρα χωρίς ΕΠΟ δεν μπορεί να είναι καλή. Ναι. Έχουμε πάλι σήμερα κάτι καινούριο να πούμε. Μάλιστα. Διαβάζουμε εδώ στο SDNA ότι η ΕΠΟ υποχώρησε μπροστά στον κίνδυνο να υποστεί κυρώσεις από την FIFA και στη σημερινή συνάντηση του Γκιτζίκη με τον κύριο Κουτσοκούμνη αποφασίστηκε να περάσει ένα ορισμένο κώδικα δεντολογία. Κάτι που τις προηγούμενες ημέρες δεν πήγε το... Πήγε να χαλάσει, τέλος πάντων. Ναι. Πήγε να μην γίνει. Ναι. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται να μην γίνει. Γιατί θα υπάρξει. Προφανώς και δεν γίνεται και αυτό, είπαν όλοι την πρώτη στιγμή. Αλλά... Ναι. Και βέβαια, ναι, αν δεν γίνει αυτό, νομίζω δεν υπάρχει και λόγος να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης, στο χθεσινό δελτασίγμα της Λίγκας, ουσιαστικά συμφώνησαν ότι διαφωνούν όλοι, που έχει να κάνει με το κομμάτι των τηλεοπτικών και όλα αυτά τα οποία ζητάει η Νόβα. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Η Νόβα ζητάει κάποιες βελτιώσεις στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας, και αλλαγές που έχουν να κάνουν με το πώς διεξάγεται το πρωτάθλημα, δηλαδή να παίζει και ο πρώτος στα play-off. Για αλλαγές που θα γίνουν από το 2017. Και νομίζω και για τον αριθμό των ομάδων. Νομίζω ότι αυτό το ζήτησε από αυτό το πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνω και εγώ, αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Ναι. Το καταλαβαίνω, δηλαδή, να γίνει από αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη διαδικασία των play-off, σωστό, ελάβει μια άλλη κουβέντα. Οι ομάδες το έχουν αποφασίσει, το κάνουν και συμφωνούν, OK. Δεν γίνεται να μην συμμετέχει ο πρωταθλητής, παιδιά. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, το κάναμε 5-6 χρόνια. Τι 5 παραπάνω είναι το play-off. Δεν είναι 5-6 χρόνια. Νομίζω είναι λίγο παραπάνω, 7-8 χρόνια είναι. Ναι. Έτσι. Υπάρχει αυτός ο θεσμός, τέλος πάντων, στον οποίο δεν παίζει ο πρωταθλητής. Θα μου πεις, αν βάζεις και τον πρωταθλητή εκεί, τι να την κάνεις στην κανονική περίοδο. Αλλά αν θέλουμε να τα έχουμε σωστά, θα πρέπει να είναι έτσι. Από τη που δεν τα έχουμε, έχουμε πάλι αυτό το δικό μας, το ελληνικό το κομμάτι, το οποίο είναι πάντα περίεργο. Και επίσης ζήτησε και να μειωθούν οι ομάδες, έτσι. Ναι. Κάτι που επίσης νομίζω ότι δεν. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δηλαδή πρέπει να αποφασιστεί από τις ομάδες και να γίνει στο άλλο πρωτάθλημα. Και μια εβδομάδα πίσω η κλήρωση του καινούργιου πρωταθλήματος, στις 18 ναι, θα γίνει. Ναι. Ήταν να γίνει αυτή την ερχόμενη. Η Νόβα, η οποία φυσικά ζητάει, έτσι,
και θέλει να βελτιώσει το προϊόν της, γιατί είναι και αυτή η οποία το πληρώνει. Δηλαδή είναι η μοναδική, σχεδόν η μοναδική, η οποία δίνει λεφτά σε αυτό το προϊόν. Είναι, είναι φυσιολογικό να θέλει. Εννοείται. Και είναι φυσιολογικό να θέλει όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια, καλύτερες ομάδες και όλα αυτά. Και επειδή δεν προέκυψε και συμφωνία όπως βγήκε από τα διάφορα ρεπορτάζ, είναι λογικό να υπάρχει δυσαρέσκεια από πλευράς. Καλά, ναι, εννοείται. Εννοείται. Νόβα. Εννοείται. Ελένη, τι άλλο έχει μεταγραφικό το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει έστω και λίγο? Δεν κινούμαστε σε καινούργια λιμέρια, σε νέα μεταγραφικά μέτωπα. Mm-hmm. Επανερχόμαστε στο θέμα του Ντένις Μπόικο, του 28χρονου τερματοφύλακα της Μπεσίκτας. Δεν πηγαίνει πουθενά, απλά υπάρχει δημοσίευμα από την Fanatik στην Τουρκία, μάλιστα, ελληνική επιμονή για Μπόικο. Ότι ο ΠΑΟΚ επιμένει για την περίπτωση του 28χρονου πρώην πορτιέρη της Ντνίπρο. Δεν είναι στα πλάνα των Τούρκων. Ο ΠΑΟΚ έχει διαψεύσει επίσημα το θέμα προημερών. Βέβαια το άφησε να σέρνεται εδώ που τα λέμε για αρκετές ημέρες. Ναι, αλλά πώς είπε και μετά το διέψευσε, οπότε εντάξει. Οι Τούρκοι επιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται, ότι υπάρχει ελληνική υπομονή και μάλιστα σημειώνουν ότι το Champions League είναι ένα δέλεαρ για τον Μπόικο. Είναι το δέλεαρ που βάζει μπροστά ο ΠΑΟΚ για να αποσπάσει το ναι του Μπόικο. Είπαμε και χτες ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για τερματοφύλακα. Είναι τουλάχιστον στα πλάνα του Μίχελ και του Ίβιτς να κινηθεί για τερματοφύλακα. Οπότε ό,τι σενάρια, ό,τι μεταγραφικά σενάρια προκύπτουν και αφορούν τη συγκεκριμένη θέση, θα έχουν πάντα μία βάση. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, κάθε περίπτωση έχει ιδιαιτερότητες. Και επειδή για τον Μπόικο υπήρχε διάψευση, επίσημη διάψευση από τις λίγες φορές που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παίρνει επίσημα θέση, mm-hmm, κρατάμε μικρό καλάθι. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλο ένα μεταγραφικό νέο. Είχαμε γράψει προημερών στο ΠΑΟΚ 24, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ότι ο ΠΑΟΚ είχε εξετάσει την περίπτωση του δεκαριού της Λεχ Πόζναν, του Ντάρκο Γεύτιτς. Mm-hmm. Ήταν μια περίπτωση που άρεσε στους ασπρόμαυρους και έρχονται οι Πολωνοί να δώσουν συνέχεια στο συγκεκριμένο, στο δικό μας το ρεπορτάζ, γιατί, mm-hmm, και πώς δεν προχώρησε η συγκεκριμένη υπόθεση. Αναφέρουν ότι υπήρχε επαφή με τον, όχι Σέρβο, είναι γεννημένο στη Βασιλεία της Ελβετίας, αλλά από Σέρβους γονείς, mm-hmm, 23 χρονών όπως είπαμε, αγωνίζεται ως επιτελικός χαφ στην Λεχ Πόζναν, αλλά η περίπτωσή του δεν προχώρησε, καθώς οι δύο πλευρές, παρά την διάθεση να συνεργαστούν, δεν τα βρήκαν τουλάχιστον οικονομικά και ο ΠΑΟΚ εγκατέλειψε την συγκεκριμένη περίπτωση και στρέφεται σε άλλες. Νομίζω ότι είναι και μια περίπτωση από τις διάφορες, τις οποίες θα προτάθηκαν, θα απασχόλησαν, αλλά μέχρι εκεί δεν ξέρω αν προχώρησε περαιτέρω, αλλά μοιάζει να είναι μια τέτοια περίπτωση αυτή του. Και σημειώνουν πως ενδιαφέρον για τον 23χρονο έχει δείξει και η Παρτιζάν Βελιγραδίου. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Τα αναφέρουμε και αυτά. Ό,τι και αν υπάρχει από δημοσίευμα, φυσιολογικό είναι να το αναφέρουμε. Μεταγραφική περίοδος είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ολοκληρώσει το μεταγραφικό του παζλ. Ναι, μεν έχει προχωρήσει σε κινήσεις, αλλά δεν το έχει ολοκληρώσει ακόμα. Απλά νομίζω ότι που έκανε αυτές τις κινήσεις, το λέγαμε και χθες, δεν έχει και τόσο μεγάλη κάψα να κινηθεί τώρα για τους επόμενους. Αν του βρεθεί κάτι σε αυτό που ψάχνει και στα λεφτά που θέλει να δώσει, ναι, αλλά νομίζω ότι δεν βιάζεται και τόσο τώρα που μιλάμε, έχοντας κάνει αυτές τις κινήσεις με τον Μάτος, με τον Σάκοφ, με τον Μπίσεσβαρ, με τον Κάμπος και με τον... Έλα. Ποιον δεν είπες? Τον Κρέσπο. Και τον Κρέσπο, μπράβο. Και τον Κρέσπο. Είναι αρκετοί εδώ στην ομάδα μας στο Facebook που ρωτάνε, mm-hmm, αν θα έχουμε άλλη μεταγραφή μέχρι το πρώτο παιχνίδι του Champions League. Εντάξει, αυτό τώρα πιθανό είναι. Πιθανό είναι, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει και τόση μεγάλη. Άκουγα προχθές τον Σταύρο που μιλούσε γι' αυτό και έλεγε ότι σε πρώτη φάση τα δεδομένα είναι αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή και προφανώς πάντα υπάρχει το παραθυράκι να γίνει κάτι ακόμη. Απλά το πρώτο παιχνίδι ειδικά θα είναι ή στις 26 ή στις 27. Οπότε το τίποτα δεν αποκλείεται. Το πιθανότερο είναι πάντως να πάει με αυτό που θα δούμε σε αυτά τα φιλικά. Ναι. Δηλαδή με αυτούς τους παίχτες που είναι τώρα στην ομάδα. Τώρα θα υπάρξει και κάτι καινούριο. Εντάξει, πάντα κατά σε ένα μικρό καλάθι. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει φυσικά. Ναι. Αλλά εντάξει, έτσι φαίνεται ότι θα πάει αυτό το θέμα. Λοιπόν, ενημέρωση από Ολλανδία πήραμε για ό,τι γίνεται. Είπαμε το παιχνίδι στις 7 σήμερα και ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κινητικότητα υπάρχει και στα άλλα τμήματα του συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ χθες ανακοίνωσε την μεταγραφή του
Το Μιλένοβιτς, το μπάσκετ του 23χρονου Σέρβου playmaker, ενδιαφέρουσα περίπτωση παίκτη. Ένας παίκτης που στην Αδριατική με την Mega Lex ήταν από τους καλύτερους της παίκτες όταν έφυγε για να πάει στην Σεβίλη και στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Πολλοί μείνανε στα περσινά του νούμερα στη Σεβίλη, τα οποία με το ρόλο του που είχε ήταν normal, δηλαδή είχε ένα ρόλο ουσιαστικά δεύτερου playmaker. Είχε 5,5 πόντους μέσω όρο, περίπου 2,5 assist και 2 rebound. Δεν ήταν ο βασικός playmaker της Σεβίλης, αλλά το λέω, και ας μην ακούγεται και πολύ ωραίο αυτό, αλλά η αλήθεια είναι, αν ο Μιλιάνοβιτς είχε 15 πόντους στη Σεβίλη, 6 assist και 4 rebound, δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα, θα έμεινε στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Είχε ένα τριετές συμβόλαιο εκεί στη Σεβίλη, ένα συμβόλαιο το οποίο λύθηκε καθώς η Σεβίλη είχε βάλει στόχο να βρεθεί στα play-off της ACB, δεν το κατάφερε, τερμάτισε στην 10η θέση και έκανε αρκετές αλλαγές στο roster της. Προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ είχαν μια εικόνα από τον παίχτη. Από τη στιγμή που προτάθηκε και ήταν στα χρήματα τα οποία μπορούσε να δώσει ο ΠΑΟΚ, προχώρησε η υπόθεση και χθες προέκυψε πρώτη ανακοίνωση από την πλευρά του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, που για όσους δεν γνωρίζουν είναι. Πώς είναι ο Μέντες με τον Μουρίνιο και τον. Είναι αντίστοιχο του μπάσκετ. Ναι, είναι κάτι τέτοιο. Και μάλιστα αυτή η ομάδα στην οποία ήταν ο Μιλιάνοβιτς πρωτού φύγει στη Σεβίλη, είναι η ιδιοκτησία του. Α, πολύ ωραία. Ναι, δηλαδή η Μέγκα Λέξ ανήκει στον Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Η οποία Μέγκα Λέξ φέτος έφτασε μέχρι την κατάξυση του κυπέλου. Έτσι. Και μάνατζερ του Σπανούλη δεν είναι ο συγκεκριμένος. Βεβαίως. Και όχι μόνο. Πολλών σημαντικών παιχτών πρώτης γραμμής στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέω ότι το ανακοίνωσε. Και πάντα συνήθως αυτός το κάνει πρώτα, να ανακοινώνει τις συμφωνίες με τον παιχτών του. Έτσι βγήκε, έτσι έγινε γνωστό χθες και αργότερα ήρθε και επιβεβαίωση από τον ΠΑΟΚ με την επίσημη ανακοίνωση για τον Μιλιάνοβιτς. Νίκο, τι μπορεί να δώσει ο παίκτης διαφορετικό στον ΠΑΟΚ από αυτά που. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι up-tempo, όπως το λένε οι Αμερικανοί. Είναι υψηλού ρυθμού. Παίκτης που έχει πολύ καλό διάβασμα του παιχνιδιού. Δηλαδή τα νούμερά του assist είναι αρκετά υψηλά. Στην Mega Lex πρωτού φύγει, τελευταία του σεζόν, στην καλή του σεζόν, δηλαδή πρωτού φύγει στη Σεβίλη, είχε περίπου 8 assist στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι διαβάζει καλά το παιχνίδι και δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, εφόσον έχει αυτό το ρόλο μπορεί και να εκτελέσει. Απλά στον ΠΑΟΚ λένε ότι δεν αποκτήθηκε και θα είναι αυτός ο πρώτος playmaker. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα combo guard, ένα παίχτη δηλαδή Αμερικανό που να είναι scorer από την περιφέρεια. Και αυτοί οι τρεις, ας το πούμε έτσι, δηλαδή ο Αμερικανός που είναι να αποκτηθεί, ο Μιλιάνοβιτς και ο Τσόχλας που έχει ακόμα συμβόλαιο, να είναι αυτοί οι οποίοι θα μοιράζουν τον χρόνο στον Άσο και το δύο, κάποιες φορές και μαζί να είναι. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Μιλιάνοβιτς πραγματικά. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τον δούμε. Είναι 23 χρονών. Έχει φτάσει μέχρι την Εθνική Νέων της Σερβίας, δεν έχει παίξει στην Ανδρών. Είναι ένα ενδιαφέρον project ο συγκεκριμένος παίχτης. Θα τον δούμε. Όπως πολύ ενδιαφέρον project είναι και ο Taylor. Γιατί χθες λίγο κάνοντας ένα ψάξιμο για το τι είναι και το τι, πώς παίζει και τι μπορεί να κάνει, μιλάμε για έναν παίχτη. Είναι ο πρώτος που ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο Brandon Taylor. Ναι, μεν τα νούμερά του φέτος ήταν πολύ ψηλά στο Penn State και από εκεί ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ προχώρησε τη μεταγραφή του, έχοντας περίπου 16,5 πόντους μέσω όρο και 7 rebound στο παιχνίδι. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει κάνει τρομερή δουλειά στο κομμάτι της βελτίωσής του. Έχασε 16 κιλά από την πρώτη του σεζόν στο πανεπιστήμιο, ήταν στα 118 και έπεσε στα 102. Άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού του πέρσι, γιατί ένας παίκτης που ναι μεν έπαιζε στο 4, αλλά χρησιμοποίησε πολύ το σουτ και το τρίποντο. Το άλλαξε σιγά σιγά αυτό. Πέρσι έπαιζε πολύ περισσότερο κοντά στη ρακέτα με ποσταρίσματα και προσπαθούσε να καταρρευτεί ό,τι μισμάτς υπήρχε. Γιατί ναι μεν ο Τέιλορ αποκτήθηκε για να παίζει στο 4 μαζί με τον Μαργαρίτη, που έχει συμβόλαιο για αυτός, αλλά σε ψηλό σχήμα μπορεί να παίξει και στο 3 και σε χαμηλό σχήμα μπορεί να παίξει και στο 5. Η θέση του είναι 4, έτσι. Αλλά επειδή παίζει και από έξω προς τα μέσα, είτε με σουτ είτε με τρίπλα, μπορεί να τραβηθεί κάποιες φορές και στο 3 ή παίζοντας στο 4 να τραβάει και πιο ψηλούς έξω. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και αυτός. Γενικά ο ΠΑΟΚ
αλλάζει, είχε αυτό το στόχο, έτσι κι αλλιώς, να αλλάξει τη φιλοσοφία του, δηλαδή με πιο νεαρούς παίχτες, πιο αθλητικούς παίχτες, για να παίξει ένα διαφορετικό μπάσκετ από αυτό που είδαμε πέρσι. Οι δύο πρώτες κινήσεις είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πιο γρήγορη, πιο νεαρή, πιο αθλητική, δηλαδή εκεί που πηγαίνει γενικότερα το μπάσκετ, έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η αθλητικότητα. Και οι δύο αυτοί παίχτες έχουν αυτά τα στοιχεία. Τώρα, από εδώ και πέρα το πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ θα το δούμε. Γιατί πάντα όσον αφορά το πασχετικό ΠΑΟΚ πρέπει να έχουμε στο νόμο ότι δεν υπάρχει. Πρέπει πάντα αυτοί οι οποίοι βλέπει και θέλει να είναι και στα χρήματα τα οποία μπορεί να δώσει. Που δεν μπορεί να είναι πολλά. Έχουμε ώρα Χριστόκιος ή έχουμε διάλειμμα? Κάπου να ακούσουμε ώρα και επιστρέφουμε. Θα πάμε να έχουμε μια επικοινωνία και για το βόλιο, να μιλήσουμε με Ραφαήλ Γαϊδατζή, να μας πει για ό,τι γίνεται και όσον αφορά τον Κάλβο και σε αυτή την περίεργη ιστορία που έχει μπλεχτεί στη Φιλανδία, και βέβαια για το τι κάνει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, γιατί και αυτό είναι κάτι που τρέχει. Ναι, και είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο. Από τη στιγμή που ο Κάλβο έχει μπλεχτεί σε κάτι τέτοιο, έχει μπλεχτεί, δεν έχει μπλεχτεί. Εμείς από εδώ που είμαστε δεν μπορούμε να το ξέρουμε αν έχει μπλεχτεί ή όχι. Η ουσία είναι ότι το συμβόλαιό του λύθηκε. Ακριβώς. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει τη λύση σε αυτό το θέμα. Έχω μαζί μας τον Ραφαήλ Γαϊδατζή. Ραφαήλ, τι γίνεται, φίλε? Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Ησυχία, γεια σου, Ραφαήλ. Δεν βρίσκεις, συνάδελφε. Πώς τα κάνατε εκεί πέρα, πώς τα καταφέρατε να ξεκινήσει έτσι η σεζόν? Δηλαδή, το τμήμα, ρε φίλε, δηλαδή, έχει διαρκώς μία ανησυχία. Πραγματικά, ναι, δεν θα είναι ήσυχο το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται. Πάνω που ήταν να κλείσουν τα κενά που υπήρχαν, δημιουργούνται κι άλλα. Ναι. Τώρα, κοίτα, να σε ρωτήσουμε τι έχει γίνει με τον Κάλβο και εσύ προφανώς. Εντάξει, έχουμε δει το τι έχει γίνει, γιατί κατηγορείται. Το θέμα είναι ότι από χθες προφυλακίστηκε ο συγκεκριμένος. Ακριβώς, ναι. Και η απόφαση του ΠΑΟΚ είναι ότι πλέον το συμβόλαιό του δεν ισχύει, πάβει. Νίκο, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Πώς έσκασε το θέμα, ποιες ήταν οι πρώτες κατηγορίες για τους παίκτες της Εθνικής Κούβας και για εκείνον που αφορά άμεσα τον ΠΑΟΚ, τον Ρικάρντο Κάλβο. Ωραία. Τι ισχυρίζονται οι διεθνείς? Ναι, της και, τι λένε, και τι λένε και οι άνθρωποι της Κούβας, βέβαια, και οι ίδιοι. Και οι διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που υπάρχουν. Ωραία. Ράφα, για πες μας λίγο τι ακριβώς έχει γίνει πάνω κάτω. Το περιστατικό, σύμφωνα με την φιλανδική αστυνομία και τα όσα μετέδιδαν τα φιλανδικά μέσα ενημέρωση, άλλωστε και εμείς έτσι αποφασίσαμε να καλύψουμε εξ αρχής το θέμα, ήταν ότι συνέβη ανάμεσα Παρασκευής και Σαββάτου σε ένα ξενοδοχείο στο Τάμπρε της Φιλανδίας, εκεί όπου βρισκόταν η αποστολή της Εθνικής Κούβας για τους αγώνες του World League. Πριν από τον αγώνα με την Πορτογαλία είχαν συλληφθεί τρεις Κουβανοί. Δεν είχαν γίνει γνωστά τα ονόματά τους, μετά από λίγη ώρα μάθαμε ότι ήταν ανάμεσά τους και ο Ρικάρντο Κάλβο. Μετά από το παιχνίδι συνελήφθησαν άλλοι 5, οπότε υπήρχαν συνολικά 8 Κουβανοί. Υπήρχε η κατηγορία για την εμπλοκή σε υπόθεση βιασμού, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία που είχε κάνει μια ενήλικη γυναίκα, σε αντίθεση με όσα είχαν ακουστεί, ότι υπήρξε και εμπλοκή ανήλικου χωρισού, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αποφυλακίστηκαν οι προσωρινά κρατούμενοι 2 Κουβανοί, δεν είχαν γίνει γνωστά τα ονόματά τους, και έτσι μείνανε 6 Κουβανοί. Ήταν ο Κάλβο, ο Σεπέδα, ο Άλμπο, ο Άμπραχαμ, ο Σόσα και ο Ουριάρτε, οι οποίοι ήταν προφυλακιστές. Περίμεναν να πάνε από την Δευτέρα να παρουσιαστούν ενώπιον του τοπικού δικαστήριου, το οποίο τους έκρινε τελικά ότι θα πρέπει να παραπευθούν σε κυρία δίκη και να παραμείνουν προφυλακισμένοι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι όλο το κομμάτι που έχει μπλεχτεί ο Κάλβο, και το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα το τι γίνεται. Δηλαδή, από χθες έχουμε δει και τι βγαίνει προς τα έξω από την πλευρά των Κουβανών. Ακριβώς, ναι, θα το αναφέρουμε και αυτό, ναι. Οι οποίοι λένε κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι είναι και φυσιολογικό να λένε κάτι διαφορετικό. Τώρα το τι έχει γίνει, εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Την απολογία τους εννοείται ότι δεν έχουν δεχτεί καμία από τις κατηγορίες τις οποίες γίνεται. Μάλιστα, ο Κάλβο με τον Ουριάρτε έχουν πει ότι υπήρξε όντως μια ερωτική συνέβρεση με την κοπέλα. Από την πλευρά τους ο Σεπέδα και ο Άμπραχαμ λένε ότι απλώς πήγανε στο δωμάτιο, είδαν ότι συνέβη και έφυγαν. Και μάλιστα ο πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ και αρχηγός της Εθνικής Κούβας έχει ζητήσει επανειλημμένως από την πρώτη στιγμή να γίνουν εξετάσεις DNA. Με τη σύμφωνη γνώμη της κοπέλας έτσι πήγανε. Εννοείται, ναι. Τουλάχιστον από αυτά που ισχυρίζονται. Ναι. Ακριβώς. Ακόμα και η Άλμπου και η Σόσα, οι οποίοι δεν ήταν μπλεγμένοι ακριβώς στο περιστατικό, αλλά από ό,τι και έχει πει και η κοπέλα του, ίσως βοήθησαν απλώς, και αυτοί παραμένουν προφυλακισμένοι.
Μάλιστα. Αυτό είναι το τι έχει συμβεί, γιατί κατηγορούνται, τι λέει μια πλευρά, τι λέει η άλλη. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και πολύ είναι το τι κάνει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Έτσι. Ήταν λογικό ότι από τη στιγμή που τώρα θα τραβήξει η υπόθεση, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να περιμένει. Ήδη είμαστε στα μέσα Ιουλίου, ήδη έχουν καθυστερήσει πάθη αρκετά κενά στο ρόστερ και σε άλλες θέσεις. Υπάρχουν και οι Ολυμπιακοί αγώνες, μπορεί και οι τιμές των παιχτών να αρχίσουν να ανεβαίνουν κι άλλο και σιγά σιγά θα πρέπει να κλείνει και το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Χθες υπήρξε η λύση συνεργασίας και πλέον ο ΠΑΟΚ ζητά νέο παίκτη και για πασαδόρο. Για βασικό πασαδόρο, έτσι. Έχει προκύψει κάποια επαφή πέρα από το προφανώς θες το συζήτησαν το κομμάτι αυτό, έτσι, το που θα κινηθεί και θα κάνουν. Έχει προκύψει κάτι το οποίο μπορεί να υποθεί, δηλαδή κάποια επαφή με κάποιον παίκτη. Αυτό άλλωστε και στην ανακοίνωση χθες υπήρχε ότι ο ΠΑΟΚ πλέον ξεκινάει και στην ελληνική και στην ξένη αγορά. Θα δουν πάλι τις λίστες τους παίχτες, οι οποίες είχαν στη λίστα του ο Καλμαζίδης και και η διοίκηση της ομάδας και πριν την απόφαση για την απόκτηση του Κάλβο. Βγήκε χθες το όνομα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα είναι λογικό ότι και οι μάνατζερ προτείνουν παίχτες στο ΠΑΟΚ. Υπάρχει και η διοικητική βεβαιότητα στο Ισύρο. Έχουν φύγει ήδη τρεις παίχτες, λογικό και ο Πάρης να θέλει να συνεχίσει και στην Ελλάδα και για οικογενειακούς λόγους. Καλή περίπτωση. Θα ακουστούν και ονόματα. Σίγουρα, εντάξει, ναι, απλώς είναι και αυτό. Μπλέκουν πλέον και ονόματα από μάνατζερ. Οπότε θα υπάρξει και εδώ συνέχεια στο θέμα. Το που λένε μου από την Κηφισιά, γιατί δεν ασχολείστε, ρε παιδιά. Ο Νικολάκης. Δεν θυμόμουν να είναι Νικολάκης ή Νικητάκης, αυτό δεν θυμάμαι. Δεν θυμόμουν. Νικολάκης. Αυτή την πουλενάρα. Γιατί δεν ασχολείστε, ρε παιδιά. Νομίζω θα μπορούσαμε να βγάλουμε για να φανεί. Είναι ένα άλλωστε μια τακτική που μπορεί να φανεί. Ναι, ρε φίλε. Ράφα, ξεκίνα το λίγο. Βάλτε λίγο μπροστά. Είναι καλός πασαδόρος, είναι παιχτάρα. Πες τα ράφα εσύ που νιώθεις αποβολή. Σωστό, ναι. Δεν είναι από τα νέα ταλέντα. Έχει κάνει άλλωστε και με πέρυσι με την Κηφισιά. Έκανε πολύ καλή χρονιά. Γι' αυτό άλλωστε και η Κηφισιά ήταν και στις πρώτες θέσεις. Μομολογία σε καλή ηλικία. Νομίζω είναι το 80 γεννητής. Νομίζω έχει χρόνια μπροστά. Τώρα εντάξει. Απλώς ότι ο Κάλβο έδειξε, δηλαδή στα στοιχεία που είχε λίγο που τον παρακολουθούσα τώρα στο World League, είχε αρκετά στοιχεία και με τον Μπλοκ, άσχετα δηλαδή που ήταν νέος και ήταν αυτό το θέμα της απειρίας κτλ. Βέβαια στο γήπεδο τον βλέπαμε και με τον ΠΑΟΚ εννοείται, αλλά είχε ωραία στοιχεία για πασταδόρος, ήταν νέος, είχε εκρηκτικότητα. Δηλαδή θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε τώρα. Από εδώ εννοείται. Ο Κάλβο ναι, τελείωσε, δεν υπάρχει τώρα θέμα Κάλβο. Από εδώ και πέρα είναι αρκετά τώρα τα κενά πλέον στο ρόστερ. Ποια είναι αυτά τα κενά, Ραφαήλ? Είναι ο πασαδόρος πλέον που δημιουργήθηκε με τον Κάλβο. Από εκεί και πέρα είναι με τον κεντρικό τι θα γίνει. Είναι ακόμα το θέμα του Σμαραγδί. Είναι σε κρεμότητα ακόμη? Είναι σε κρεμότητα ακόμα, ναι, είναι συζητήσει δύο πλευρές. Υπήρξε και η δημόσια τοποθέτηση άλλωστε και του Ανδρεάδη, ο οποίος θέλει ΠΑΟΚ. Να μην το εντάξει. Ερώτηση. Ποιο Σμαραγδί θέλει ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ από πέρσι στους κεντρικούς είχε τον Λί, ο Κεϊάσον Λί, είχε τον Σμαραγδί. Ναι, τον Τακουρίδη και τον Γιάννη τον Πατακίδη, ο οποίος εντάξει είχε τον Ατρίδο σοβαρό. Σωστό, ναι, από φέτος θα μπει πάλι, ναι. Από αυτούς έχει μείνει. Είναι ο Πατακίδης, ναι, ο Τακουρίδης έχει μείνει. Έχει μείνει, ναι, έχει ανανεώσει, ναι. Με τον Πατακίδη και τον Ντίνα υπάρχουν συζητήσεις, λογικά από ό,τι φαίνεται θα μείνουν. Και παίζει και αυτό τους Μαραγδί. Παίζει, ναι, τους Μαραγδί, ναι. Μάλιστα. Και συνήθως επειδή είναι μια θέση πολύ νευραλγική στο βόλι, χρειάζονται τουλάχιστον 4 κεντρικοί, γι' αυτό πρέπει να αποκτηθεί ακόμα ένας. Μετά υπάρχει το θέμα του Λίμπερο, τι θα γίνει. Είχε ακουστεί το όνομα του Παπαδημητρίου, του Αχιλέα, αν θα μείνει ο Γκαράς. Έχει αποκτηθεί ο νεαρός από την Οριστιάδα, ο Κωνσταντινίδης, πριν περίπου μισό μήνα. Και υπάρχει και το θέμα με τον Ακραίο, τι θα γίνει. Έχει αποκτηθεί ο Παπαδόπουλος, αλλά να δούμε ποιος θα φροντίσει. Καλός ο Παπαδόπουλος. Ναι, εννοείται, ναι. Παιδί το οποίο και βοήθησε πάρα πολύ και αυτός το Φίνικα Σύρου πέρσι. Ακραίος, ο Ντόκιτς είπες έμεινε ελεύθερος. Ο Ντόκιτς έχει φύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Α, καλά, καλά. Υπάρχει μια διοικητική αβεβαιότητα στο Φίνικα, γενικότερα έχουν φύγει τρεις παίκτες, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, θα δείξει. Εκείνη η αειδιαστική μορφή του Παναθηναϊκού που πέρσι κάπου ήταν στο εξωτερικό πρωτοψάλτης, πού υπάρχει αυτό το παιδί? Στο εξωτερικό. Πολλά λεφτά, ε. Ναι, στο εξωτερικό είναι αρκετά τα λεφτά, εντάξει, λογικό. Εντάξει, αυτοί οι παίκτες. Είναι δυνατόν να τον ανέφερες έτσι? Είναι δυνατόν. Η εικόνα του είναι αειδιαστική. Αλλά ήταν παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Είναι, εντάξει, εννοείται. Ξέρεις, θυμάσαι, μόνος του είχε πάει τον αποκλειστό ΠΑΟΚ. Μόνος του. Ναι. Δηλαδή θα τον απέκλειε τον ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς μόνος του πραγματικά. Και ήταν και 1,85. Πόσο ήταν?
Τέλος πάντων. Και στον Παναθηναϊκό έχουν τώρα θέμα με τον Άλμπο, γιατί και αυτός είναι βέβαια μέσα στους προφυλακιστές. Βέβαια, για τον Παναθηναϊκό δεν είχε βγει ανακοίνωση για τον Άλμπο, οπότε και επειδή είναι γενικότερα η στάση του αυτή που είχε κρατήσει το θέμα τη βοήθηση του κοπέλα, περιμένω ακόμα στον Παναθηναϊκό για τον Άλμπο. Ραφαή, δεν σε ρωτήσαμε για τις θεωρίες συνωμοσίας που υπάρχουν, με την έννοια ότι η Κούβα, η Εθνική Κούβας είναι μια ομάδα η οποία βγάζει παίκτες, έχει αρχίσει να δικτυώνεται και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει εδώ και δύο σεζόν, τουλάχιστον αν δεν κάνω λάθος, διάβολο επικοινωνίας με την Εθνική Κούβας. Πώς συνδέονται όλα αυτά με το σκάνδαλο το οποίο έχει προκύψει στη Φιλανδία? Αυτό που προκάλεσε ήταν βασικά το ότι βγήκε ένα μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που αυτό. Η Εθνική Κούβας συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, πάρα πολλά άρθρα στη Φιλανδία και μου έκανε εντύπωση το πώς γίνεται να συνέβη αυτό και πώς θα το αφήσει ατιμόρυτο, το έχει αφήσει ακόμα μέσα στην Ισπανική Ομοσπονδία. Και η οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επίσημα. Δεν υπάρχει από εκεί κάποια φωνή. Όχι, ένα και κάνει σε φιλανδικό μέσα ενημέρωση ότι κοιτάει το θέμα και ότι θα πάρει και τις αποφάσεις της. Ναι. Περίμεναν φυσικά τις αποφάσεις του δικαστηρίου πρώτα γι' αυτό. Okay. Αλλά όντως υπάρχει αυτό που είπε Σελένη, ότι είναι ένα μήνα πριν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι οι παίχτες άρχισαν τώρα να βγαίνουν στην Ευρώπη, να παίρνουν καλά συμβόλαια, ο Σεπέδα ένα από τα πλέον κλειστοπάροχα συμβόλαια στην Κορέα. Υπάρχει ο Κάλβο ο οποίος ήρθε στο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και εκείνος έχει αποκτήσει κουβένους, ο Παναθηναϊκός και αυτός έκλεισε με δύο παίχτες φέτος. Μέχρι και για δάχτυλο μάνατζερ διαβάσαμε πολλά. Εννοείται, ναι, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Από εδώ και πέρα θα φανούν, νομίζω, αρκετά θα βγουν στην επιφάνεια. Το κακό είναι ότι όλη η ενημέρωση μέχρι στιγμής βασίζεται, γιατί εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί κανείς επίσημα, βασίζεται σε δημοσιεύματα από την, αποκλειστικά από τη Φιλανδία, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς, ναι, 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 ακριβώς. Και τα οποία εκτός από τις αστυνομικές αργίες υπάρχουν και σελίδες οι οποίες βγάζουν διάφορα θέματα, όπως αυτό για την εμπλοκή της ανήλικης δηλαδή που είχε, που εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να βγαίνουν τέτοια θέματα, ειδικότερα από τη στιγμή που είναι υπό εξέταση και έρευνα το θέμα. Ας αφήσουμε καλύτερα την δικαιοσύνη και στις αρχές να... Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε από νωρίς απόσταση από το θέμα, ακύρωσε το συμβόλαιο του Κάλβο και από εκεί και πέρα τρέχει και δεν φτάνει, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Γιατί ο Σονάν, όταν κάνεις ένα προγραμματισμό, έχεις κλεισμένους παίκτες και τελευταία στιγμή ακυρώνεται ένας ποδοσφαιριστής. Εγώ στο ποδοσφαιρικό τμήμα με τις μεταγραφές. Ο καθένας με τον πόνο του, δεν είναι κάτι. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Ο Νίκος μας ενημερώνει για τα μπασκετικά του. Για τον μπάσκετ, ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, τρέχεις και δεν φτάνεις. Από την αρχή, τι υπάρχει διαθέσιμο, τι μπορείς να χτυπήσεις. Να συμφωνήσω με τον Κάλβο, ήταν τους πρώτους παίχτες. Δηλαδή, μετά τον Γκόμες που είχε γίνει ανακοίνωση λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του προθέματος, ο Κάλβο ήταν ο δεύτερος παίχτης. Επομένως, ήταν λογικό ότι εδώ και ένα μήνα που είχε ήδη παίχτη σε μια θέση που είχε μείνει καινή λόγω της αποχώρησης του κορδέντα με την εργοδράση και ξαφνικά μένει χωρίς παίχτη ένα μήνα, δηλαδή 1,5 πριν αρχίσει και η προετοιμασία. Και για να ακυρώσει το συμβόλαιο, προφανώς έχει κάνει μια συμφωνία μαζί του οικονομική. Για να το ακυρώσει, θα πρέπει να. Κάτι να το δώσει, υποθέτω εγώ, ή τέλος πάντων κάπως να βρεθεί μια λύση. Και αν υπάρχει αστερίσκος ότι... Να υπάρχουν χρήματα για να βρεις πάλι κάποιον βασικό πασαδόρο, δηλαδή δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ακούγονται όλα εύκολα. Είναι αυτά τα μικρά γράμματα που λέμε τώρα, είναι, ναι, συμβόλαια, εντάξει, αυτά εδώ. Δεν είναι τόσο εύκολο το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή έχουμε μείνει στο ποδοσφαιρικό με το Σαββίδι που έχει λυθεί. Αλλά τα γύρω τμήματα. Ζορίζονται. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο όσο ακούγεται ότι εντάξει, έφυγε, θα πάρει έναν άλλο, θα πάρει, μπορεί να βρει καλύτερο και όλα αυτά. Το οικονομικό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Είναι και το χρονικό σημείο που πλέον ότι βλέπουν οι ομάδες, και αυτό που είπαμε δηλαδή για τους μάνατζερ πριν, ότι βλέπουν οι ομάδες τώρα ότι πλέον συνδέουν και τα χρονικά περιθώρια για το ΠΑΟΚ, άρα και οι ίδιοι μπορεί να ανεβάζουν και τις απαιτήσεις τους. Ναι. Και οι παίχτες. Ωραία, ωραία, Ραφαήλ. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, φτάσαμε στις δύο με αυτά και με αυτά. Πήραμε ενημέρωση για ό,τι γίνεται και στο βόλεϊ. Κάτι γίνεται στην Ολλανδία. Που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να. Έχουμε αλλαγή πρόβλεψης. Να μπλεχτεί. Ποιος είναι, έχουμε live εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Μπείτε να το δείτε. Όπα. Έχουμε και εικόνα. Θα μαζεύτηκε ο Ατρίδης μετά από εκείνο το 5-1 που είπε. Ναι, θα μαζεύτηκε γιατί μάλλον... λογικά ήταν πολύ το άνοιγμα. Εδώ λοιπόν... ο Σταύρος κάτι λέει, μιλάει. Μπείτε να το δείτε, νομίζω θα έχει αρκετό γέλιο. Ωραία, λοιπόν, φτάσαμε στις 2. Αυτά από εμάς. Φυσικά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μένετε συντονισμένοι στον Λίμπερο. Ενημέρωση για ό,τι γίνεται και από Ολλανδία και για ό,τι άλλο υπάρχει. Εννοείται και στις 7 το παιχνίδι με ζωντανή μετάδοση από
από το Άρνεμ, κάπου εκεί πέρα δίπλα είναι, στο Όστερμπεργκ, εκεί πέρα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την περιοχή. Να σημειώσω κάτι, ναι. Όλοι φορούν μπουφάν μακριμάνικα με κοντομάνικο σταύρο. Τη διαφορά πάντα. Χθες ο Τσόλμπα ήταν με κοντομάνικο και οι άλλοι ήταν με τα μπουφάν. Αλλά αλλάζουν λίγο. Ο Γρηγόρης είναι σταθερός εκεί. Τσόλμπα και με αντικειμενική μπλούζα πάω 1926. Λοιπόν. Αυτά από εμάς, 7 θα ακούσετε την μετάδοση πιθανότατα από το Σταύρο Κόλκα το περισσότερο κομμάτι, ό,τι και σημαίνει. 7.30 το παιχνίδι, αλλά είπαμε 7 η ώρα, ψυχολογική προετοιμασία. Κάτσε ρε. 7.30 το παιχνίδι. 7, όχι 7. 7.30. Εγώ 7 νόμιζα, είναι, είναι λάθος στο site της ΠΑΕ. Ναι, είναι σε 7.30. Μάλιστα, ωραία. Είναι το ψυχολογικό μισάωρο που θέλεις για να προετοιμαστείς για το πρώτο φιλικό της σεζόν. 7.30 λοιπόν το φιλικό και θα ακούσει το Σταύρο Κόλκα. Να σε μεταφέρει όλα όσα γίνονται γύρω από το φιλικό και τα λίγα και από το φιλικό. Αυτά από εμάς θα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Καλό μεσημέρι.